Thank you very much for the invitation. Allow me to speak in Greek. I was prepared to speak in Greek. They told me yesterday to speak in Greek. So, είμαι εδώ εκπροσωπώντας τη Vivartia. Είμαι διευθύνων σύμβουλος στη Vivartia, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του CVC στη χώρα και ταυτόχρονα εκπροσωπώ και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, που είναι ουσιαστικά το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στη χώρα. Να πω δύο λόγια γι' αυτό, ότι ο Σύνδεσμος Τροφίμων ουσιαστικά είναι μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες στην ελληνική μεταποίηση, με ένα κύκλο εργασιών περίπου 15,5 δις και πολύ μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα που υπερβαίνει τα 6 δις. Είναι μια περίοδος που ο επισιτισμός είναι στις προτεραιότητες και της χώρας και της κυβέρνησης και είναι μία από τις έγνοιες που έχουμε και εμείς πώς αυτό το πράγμα θα το αντιμετωπίσουμε με τις δυσκολίες που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα με τον καλύτερο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια και με την ενεργειακή κρίση και με την υγειονομική και με την γεωπολιτική, αυτό που θέλω να αναφέρω και είναι και εδώ και ο Υπουργός, καταφέραμε ουσιαστικά να έχουμε επισιτιστική επάρκεια. Δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις στη χώρα σε καμία από τις δύσκολες αυτές περιόδους. Είχαμε ομαλή λειτουργία της αγοράς και με λίγα λόγια η βιομηχανία τροφίμων σε όλα τα επίπεδα παρέμεινε ανθεκτική. Αυτό βέβαια που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μέσα από τέτοιες δυσκολίες ενεργειακές, υγειονομικές και γεωπολιτικές, καταλαβαίνουμε όλοι τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να γίνουμε ακόμα πιο ανθεκτικοί και ακόμα πιο ισχυροί για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, το περιβάλλον του ESG και το πλαίσιο γενικότερα του ESG νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πολύ και για την πράσινη μετάβαση με μέτρα και πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα ρίσκα που βλέπουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Με βάση το report του World Economic Forum, 9 στα 10 top ρίσκα των εταιριών της βιομηχανίας τροφίμων είναι related με το ESG. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι παρά το ότι όλοι κάνουμε αυτές τις προσπάθειες και από το 2015 που υιοθετήσαμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, σήμερα δυστυχώς με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τα Ηνωμένα Έθνη, το 82% των δικτών είναι δυστυχώς εκτός πορείας. 17 δε από τους δείκτες που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2030 επίσης δεν θα επιτευχθούν. Ενημερωνόμαστε συνέχεια γι' αυτό. Γίνεται για δύο λόγους. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις για το θέμα του ESG και επίσης υπάρχουν και ελλείμματα λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια οικονομικών πόρων. Παγκόσμια, οι μελέτες που έχουν φτάσει στα χέρια μας λένε ότι λείπουν 11 με 15 τρις δολάρια ετησίως για να έρθουμε στο επίπεδο που πρέπει. Θα πρέπει να κληθούμε να κάνουμε και εμείς ως επιχειρήσεις 4 φορές μεγαλύτερες επενδύσεις για να εξυγχρονιστούμε και να φτάσουμε στους στόχους που έχουν τεθεί για τα Ηνωμένα Έθνη. Από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει καλύτερο συντονισμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων με το κράτος για να υπάρχει καλύτερη υποστήριξη και ίσως και καλύτερη χρηματοδότηση για τις επενδύσεις που έχουμε τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε δει σαν Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων τις ευκαιρίες που υπάρχουν και θέλω εδώ να αναφέρω μερικές από αυτές, κυρίως αυτές που είναι related με τον πρωτογενή τομέα. Το πρώτο και το σημαντικό κομμάτι είναι η στροφή στη βιολογική γεωργία. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει παγκόσμια μεγάλη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Οι καταναλωτές ζητάνε να τρώνε καλύτερα προϊόντα, καλύτερα τρόφιμα, χωρίς χημικά, με λιγότερη ζάχαρη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε και η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο είναι βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού, προσθέτοντας πρακτικές όπως η μείωση των αποβλήτων, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφαλώς δίκαιη αμοιβή στους αγρότες. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος και για τις επιχειρήσεις να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτή την περίπτωση θα κρατήσουμε τους καλούς ανθρώπους της δεύτερης γενιάς εκεί να δουλέψουν στη γη, τους ανθρώπους που είναι μορφωμένοι, που είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι να μην φύγουν έξω από τα χωριά τους και να μην φύγουν έξω από τη χώρα και να μείνουν εκεί και να προσφέρουν στον πρωτογενή τομέα. Και τέλος, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις με διαφάνεια και σωστή διακυβέρνηση. Όταν οι επιχειρήσεις οργανώνονται στο κομμάτι αυτό, θα είναι καλό και για την οικονομία και για τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων έχει σαν προτεραιότητες όλα αυτά τα κριτήρια του ESG που αναπτύσσουν καλύτερα προϊόντα, καλύτερες επιχειρήσεις, καλύτερη οικονομία, να τα στηρίξει για να έχουμε στη χώρα μας καλύτερα προϊόντα με κοινωνική και περιβαλλοντολογική ευθύνη και καλύτερη και πιο υγιεινή διατροφή για όλους. Αυτές είναι οι θέσεις μας. Να σεβαστώ και το χρόνο και μπορώ να ακούσω και την ερώτησή σας αν υπάρχει.